σήμερα είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση για το περιφερειακό τμήμα του Περιφερειακού βεβαίως Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Κομωτινής. Είναι μια εκδήλωση για μας ιδιαίτερα συμβολική και επαιτειακή θα έλεγα, όμως είναι και μια ευκαιρία για να αποτίσουμε ελάχιστο φόρο τιμή, σεβασμού και μνήμης στους αδικοχαμένους συμπολίτες μου στη Μεγάλη Συμφορά των Τεμπών. Είπα ότι είναι συμβολική αυτή η εκδήλωση σήμερα, γιατί συμπίπτει με τα 101 χρόνια από την ίδρυση του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Κομωτινή. 1921 έγινε η ίδρυση του τμήματος εδώ, παράλληλα με την ίδρυση των τμήματων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Δίδυμο Τείχου. Είναι επίσης επαιτειακή, διότι συμπίπτει και με την πρώτη εκδήλωση εδώ του Αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου μετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Μαΐου του 2022. Το τμήμα της Κομωτινής είναι πραγματικά, χωρίς ίχνος κολακίας ή υπερβολής, ένα από τα τρία καλύτερα τμήματα που έχουμε σε όλη την Ελλάδα. Και ερίστο εν παρόδο έχουμε 80 περιφερειακά τμήματα, από Οριστιάδα μέχρι το Έσχατο της Κρήτης. Είναι λοιπόν, το ξαναλέω, ένα από τα τρία καλύτερα. Γι' αυτό και ήρθα μόνο για 2 ώρες για να τιμήσω αυτή την μεγάλη διαχρονική παρουσία, την μεγάλη διαχρονική δράση και ενέργεια του τμήματος που θεωρώ ότι είναι ήδη αποδεκτή και πλήρως τιμάται από την τοπική κοινωνία. Χαίρομαι για τους Σαμαρίτες, χαίρομαι για τα τμήματα της νοσηλευτικής που βρίσκονται διαρκώς, θέλω να πω, στο καθήκον και τιμούν τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και τέλος να προσθέσω ότι η εκλογή αυτού του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου του Τμήματος της Κομωτινής είναι απόλυτα συνυφασμένο με τη νέα πνοή που θέλουμε να έχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Αναζωογονούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αναγεννούμε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και προάγουμε ένα νέο προφίλ, ένα προφίλ Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καινοτόμου, κοινωνικού, αλληλέγγυου, αλτρουιστικού, σύγχρονου, αλλά πάνω απ' όλα διαφανούς. Αυτό τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θέλουμε και αυτόν δημιουργούμε. Βεβαίως πάντα με τη βοήθεια των εθελοντών μας. Οι εθελοντές μας είναι η καρδιά, η ψυχή, η κινητήριος δύναμη, ο κινητήριος μοχλός του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υπάρξουμε. Είμαστε υπερήφανοι και ειδικά για τους εθελοντές του τμήματος της Κομωτινής, ο αρχηγός εδώ των Σαμαριτών Διασωστών Αβαγωσωστών, ο Κώστας Ιμανιμίδης, είναι πάντα επί των επάλξεων, τόσο στην Ουκρανία, όσο και πρόσφατα στην πρώτη αποστολή μέσα στις πληγήσεις περιοχές της Τουρκίας. Αλλά και τώρα, στη μεγάλη αυτή βιβλική καταστροφή των Τεμπών, ήταν εκεί οι εθελοντές με επικεφαλή στον Κώστα τον Ιμανιμίδη και προσέφεραν πραγματικά άριστες υπηρεσίες. Και αυτές οι άριστες υπηρεσίες προκάλεσαν και το θαυμασμό τόσο της πολιτικής προστασίας όσο και το ΕΚΑΜ. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι και θέλω να πω και κλείνω με τούτο ότι είναι τριπλός ο στόχος και ο σκοπός της νέας αυτής αναγεννητικής πορείας. Πρώτον, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική, θα έλεγα, αλληλεγγύη που έχει ανάγκη ο τόπος, να ενδυναμώσουμε το εθελοντικό ρεύμα που έχουμε όχι μόνο εμείς σαν ερυθρός ανάγκη, αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία. Και τρίτο και κυριότερο για μας, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ, είπα πολλά. Βλέπουμε και αρκετά νέα παιδιά να εγγράφονται και να γίνουν εθελοντές. Ναι, αυτό είπα, ότι οι εθελοντές μας είναι η καρδιά, η ψυχή, η κινητήριος δύναμη. Θέλουμε πραγματικά νέους εθελοντές. Θέλουμε
Παράλληλα όμως εθελοντές που θα διακρίνονται από ήθος και ύφος που έχει ανάγκη σήμερα, το λέω και πάλι, η ελληνική κοινωνία. Θέλουμε εθελοντές που θα διακρίνονται από αυτοσεβασμό, αυτοκυριαρχία, θα έλεγα κοινωνικοποίηση, ομαδικότητα, συλλογικότητα και θα θέτουν πάντα το εγώ κάτω από το εμείς. Αυτούς τους εθελοντές θέλουμε και αυτούς επιθυμούμε να έχουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε ποσότητα, θέλουμε ποιότητα. Θέλουμε η κοινωνία να τους έχει ηθικά ενδάλματα και πραγματικά να καμαρώνει για αυτούς τους εθελοντές. Στον τελευταίο ετών ανέδειξαν τι θα πει ανθρωπιά. Και οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού απέδειξαν πόσα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπό του. Θέλω εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδιά που τα χρόνια τα δύσκολα στάθηκαν δίπλα στον συνάνθρωπό τους και απέδειξαν τόσο την περίοδο του COVID, την περίοδο της μεταναστευτικής κρίσης μέχρι και τα τελευταία ατυχήματα πόσο σημαντικό είναι όχι να βαδίζουμε μόνοι μας τη ζωή, αλλά να δίνουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας για τους συνανθρώπους μας. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι έτσι να συνεχίσουν να διακρίνονται αποδεικνύοντας στην πράξη τι θα πει σεβασμό στον άνθρωπο. Χαρά να συγχαρώ τους εθελοντές Σαμαρίτες του Ερυθρού Σταυρού για το πολύ σημαντικό έργο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που προσφέρουν. Σε μια εποχή που οι κρίσεις διαρκώς μεγαλώνουν, τους ευχαρίστησα ιδιαίτερα για την παρουσία τους και τη συμβολή τους στην μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, όπου ήταν βάλσαμο η παρουσία τους στις ψυχές των αδικοχαμένων νέων και των οικογενειών τους. Και θέλω να τους συγχαρώ για άλλη μια φορά, να ευχηθώ να συνεχίσουν το πολύ σημαντικό έργο τους και βέβαια θεωρώ ότι θα έχουν την αμέριστη στήριξη και υποστήριξη σε κάθε πρωτοβουλία που θα αναλάβουν. Θα είμαστε δίπλα τους. Είναι πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε σήμερα σε εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το παράρτημα, το διοικητικό παράρτημα της Κομωτινής πραγματικά κάνει ένα τεράστιο έργο και αυτό που αποκομίζουμε όλοι από αυτή την εκδήλωση και από τέτοιες εκδηλώσεις είναι ότι όταν παλιότερα γινόταν τέτοιου είδους εκδηλώσεις εθελοντικών οργανώσεων, ίσως δεν δίναμε τη σημασία που θα έπρεπε να δίνουμε. Μετά όμως από την τραγωδία των Τεμπών, μετά από την καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός στην Τουρκία, μετά από τις μεταναστευτικές ροές που πνίγονται πολλές φορές στο Αιγαίο ή τα επεισόδια στον Εύρο, η συμμετοχή τέτοιων οργανώσεων δείχνει ακριβώς την πολύ μεγάλη του σημασία. Για άλλη μια φορά είμαστε περήφανοι για αυτό που κάνει ο Ερυθρός Σταυρός Κομωτινής και νομίζω ότι το μήνυμα είναι ισχυρό για όλους μας, τι σημαίνει πραγματικός εθελοντισμός, τι σημαίνουν πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες και ποιος είναι ο ρόλος, ο συμπληρωματικός ρόλος αυτών των οργανώσεων στις ελλιπείς δομές που έχει πολλές φορές το ελληνικό κράτος. Πολύ μεγάλη τιμή για μας σήμερα η παρουσία εδώ του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά και η ένταξη τόσο νέων παιδιών, νέων μελών στους κόλπους του Ερυθρού Σταυρού. Εμείς, κάποιοι από εμάς μάθαμε από πολύ μικρή ηλικία να προσφέρουμε και νομίζω ότι ήταν αυτονόητο ότι θα ήμασταν σε αυτή τη μεγάλη ομάδα, τη μεγάλη οικογένεια. Εγώ νιώθω έτσι ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση, ευγνωμοσύνη για όλες αυτές τις εμπειρίες, αλλά και για την δυνατότητα να μπορούμε να είμαστε κοντά στον συνάνθρωπό μας. Και να προσφέρουμε και σε τόσο δύσκολες στιγμές όπως έχουμε βιώσει. Συμβαίνει πραγματικά όταν είσαι μέλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Οπότε να είναι δυνατός ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και να προχωράει με περισσότερο κόσμο για να μπορέσει να δίνει, να προσφέρει και περισσότερο έργο. Να προσφέρω πάντοτε εθελοντικά της υπηρεσίας μου. Να προσφέρω πάντοτε εθελοντικά της υπηρεσίας μου.
του ανθρωπισμού προς την ειρήνη. Δια του ανθρωπισμού προς την ειρήνη. ...738 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Πιο κάτω δεν πήγαμε. Νοταροπούλου Ηλιάνα, 1257 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Κοσμίδου Ζωή, 1662 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Κατζή Αποστόλου Τριανταφυλιά, 1672 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Παρακούση Καλλιόπη, 1329 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγγελίδου Κωνσταντίνα, 2235 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Σοβατζίδου Αρχοντούλα, 2904 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Κασμερίδης Φώτιος, 2509 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Πεναβίδου Γεωργία, 2554 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Σαδίκ Χουσεϊ, 2671 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Μπεκίρ Ρεφιέ, 2520 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Αλεξάνδρου Αναστασία, 1975 ώρες εθελοντικής προσφοράς.